Γεια σας και καλώς ήρθατε στο πρώτο webinar του Business Review Greece. Είναι μεγάλη μας χαρά που κάνουμε αυτή τη στιγμή αυτό το webinar και είναι και επιτακτική ανάγκη για μένα, καθώς ε, ζούμε στην εποχή που η τεχνολογία ε, αναπτύσσεται πιο ταχεία, πιο γρήγορα από ποτέ, έχει φέρει τεράστιες αλλαγές. Πριν μερικούς μήνες ήρθε στη ζωή μας το chat GPT της OpenAI και πλέον όλος ο κόσμος μιλάει γι' αυτό. Έχει έρθει, έχει αναταράξει, όλα αυτά τα οποία θεωρούσαμε δεδομένα και στην αγορά εργασία και στι επιχειρήσει και στον χώρο τη τεχνολογία. Και γι' αυτό αποφασίσαμε να κάνουμε αυτό το webinar, καθώ έχουμε πάρα πολλέ απορίε σχετικά με αυτό και εμεί οι ίδιοι, αλλά και πολλοί κόσμοι με τον οποίο μιλάμε. Και, παρα... και παρατηρούμε κιόλα ότι αρκετοί άνθρωποι δεν ξέρουν τι πραγματικέ δυνατότητε τι οποίε έχει το ChatGPT. Κάποιοι έχουν μία άλλη εικόνα στο μυαλό τους για το τι είναι και το υπερεκτιμούν και αντίστοιχα υπάρχουν πάρα πολλοί που το υποτιμούν και δεν ξέρουν τις πραγματικές δυνατότητες που έχει και πώς μπορεί να τους βοηθήσει να αναπτύξουν την δουλειά τους φυσικά. Και γι' αυτό φυσικά έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο σήμερα μαζί μας. Είναι ο Απόστολος Πάνος, ο οποίος είναι Head of Growth and Innovation στη Hero. Καλησπέρα Απόστολε. Καλησπέρα Χάρη. Ευχαριστώ που με καλέσατε κιόλας και που κάνουμε αυτό το webinar για να μάθει και ο κόσμος που δεν γνωρίζει Κάποια πράγματα παραπάνω για το τι τελικά είναι αυτό το, αυτό το εργαλείο που χρησιμοποιούμε. Ακριβώς και ένα fun fact για τον Απόστολο, είναι ο πρώτος που έγραψε στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν έχει γίνει αλλού στον κόσμο. Βιβλίο αποκλειστικά με τη χρήση του ChatGPT. Έχει ξαναγίνει αυτό. Απλώ δηλαδή. στην Ελλάδα δεν το έχει κάνει κάποιο άλλο. Ακριβώ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε έναν άνθρωπο που έχει καινοτομήσει πάρα πολύ για τα ελληνικά δεδομένα. Έχει γράψει αστυνομικό μυθιστόρημα συγκεκριμένα. Με τη χρήση του ChatGPT. Ακριβώ. Και γενικότερα και λόγω τη ε, τεχνική του γνώση, αλλά και λόγω του ότι το έχει ψάξει και είναι πάντα μέσα στα πράγματα, πρέπει να παρακολουθεί κάθε τεχνολογία και κάθε καινοτομία που βγαίνει, ε, είναι ο κατάλληλο να μα μιλήσει γι' αυτό. Ε, να ξέρετε ότι στο σημερινό webinar θα ξεκινήσουμε ε, μια συζήτηση μεταξύ μα και μετά θα πάμε σε πιο πρακτικά πράγματα. Ουσιαστικά θα βλέπετε live την οθόνη του Απόστολου και θα δείχνει στην πράξη πώ μπορείτε κι εσεί να κάνετε κάποια πράγματα. Με τη χρήση του ChatGPT. Οπότε θα έχουμε το θεωρητικό κομμάτι αλλά και το πρακτικό. Και εννοείται ότι έχουμε το live chat που οποιαδήποτε στιγμή θέλετε μπορείτε να μας γράφετε ερωτήσεις και θα τις μεταβιβάζω εγώ στον Απόστολο για να μας δίνει την απάντηση. Οπότε, ε, ό,τι θέλετε μας στέλνετε στο ε, chat που έχουμε στο YouTube. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Ας ξεκινήσουμε. Πρώτη ερώτηση. Ναι. Ας ξεκινήσουμε με τα πιο βασικά. Ωραία. Τι είναι το ChatGPT, Το ChatGPT είναι ο καταστροφέα των δουλειών μα. <Σι> Όχι λάθος, <Σι> <δε. Λάκανου>. κάνω. <Σι> το chat GPT βασικά α ξεκινήσουμε με το τι δεν είναι. Εντάξει. Πολύ σωστό αυτό. Δεν είναι η τεχνολογία που λέμε η τεχνητή νοημοσύνη. Δεν είναι τεχνολογία αυτόνομη. Εντάξει. Βασίζεται σε τεχνητή νοημοσύνη προφανώς και είναι ένα λεγόμενο chat box που λέμε όπου βοηθάει για κομμάτια διαλόγου. Άρα ουσιαστικά είναι ένα chatbox chat box διαλόγου όπου βασίζεται σε τεχνητή νοημοσύνη, άρα του βάζεις κάποιο input και σου παράγει κάποιο αποτέλεσμα πίσω. Έχει το ίδιο αποθήκευση δεδομένων που κρατάει όλα αυτά τα, ε, όλες αυτές τις γνώσεις οποίες έχει και τα αποτελέσματα που μας δίνει ή με κάποιο τρόπο ψάχνει, σαρώνει το διαδίκτυο και βρίσκει τις πληροφορίες. Πώς λειτουργεί εκεί πέρα. Αρχικά δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο προς το παρόν. Γιατί μπορεί στο μέλλον γενικότερα να υπάρξει πρόσβαση στο διαδίκτυο, βλέπουμε και όλες οι ανταγωνιστές που μπαίνουν, που θα το πούμε και αργότερα, που θέλουν και έχουν πλεονέκτημα ανταγωνιστικό σε αυτό το κομμάτι, ότι έχουν μια μεγαλύτερη πρόσβαση γενικότερα και search engine που μπορούν να χρησιμοποιήσουν. Αλλά η αλήθεια είναι ότι βασίζεται σε δεδομένα που έχει κρατήσει μέχρι το 2021 το Σεπτέμβριο mm -hmm. και με βάση αυτά επεξεργάζεται και αυτά που του βάζει και εσύ μέσα. Δηλαδή όσο περισσότερα δεδομένα του βάλεις, τόσο πιο πολύ υλικό έχει να χρησιμοποιήσει για να βγάλει πιο ανθρω... ανθρώπινο περιεχόμενο αποτέλεσμα σε εσένα πίσω. Άρα, ουσιαστικά, όλοι εμείς, όλοι οι χρήστες του ChatGPT, με τα δεδομένα τα οποία του δίνουμε, με τις ερωτήσεις που του κάνουμε και με αυτά που του γράφουμε, το εκπαιδεύουμε κιόλα, ώστε στις επόμενες εκδόσεις του να μπορεί να είναι όλο και καλύτερο και πιο ανθρώπινο, όπως είπες και εσύ. Είναι ήδη ανθρώπινο. Αυτό είναι, αυτό είναι και το wow factor που λέμε. Mm -hmm. Το γεγονός ότι ξαφνικά ένα εργαλείο έβγαλε μια απάντηση τόσο ανθρώπινη. Δηλαδή, μια απάντηση που, θα, που αν εσύ, για παράδειγμα, μου απαντούσε σε ένα ερώτημα, θα ήταν αντίστοιχα πανομοιότυπη με αυτή του ChatGPT. Και σίγουρα, όσο πιο καλέ και expert ερωτήσει του κάνουμε, τόσο πιο expert είναι και το αντικείμενο που βγάζει πίσω. Άρα, επομένω, μην ρωτάτε ποιο θα πάρει το Champions League φέτο. Δεν πρόκειται να βγάλει τέτοια απάντηση. Ακριβώ. Γενικότερα, το πώ δομεί κάποιο την ερώτηση πλέον είναι το skill, θα λέγαμε, ε, τη δεκαετία που μα έρχεται και των επόμενων δεκαετιών. Πια δεν χρειάζεται κάποιο άνθρωπο να έχει τι απαντήσει, αλλά πρέπει να μπορεί να θέτει τι κατάλληλε ερωτήσει. Είναι κάτι το οποίο ισχύει ε, τώρα με το ChatGPT. 100%. Το κομμάτι που λέμε η αρχιτεκτονική του προβλήματο είναι το πιο σημαντικό skill που θα παίξει καθοριστικό ρόλο γενικότερα για εμένα πάντα προσωπική άποψη είναι αυτά που λέω, ε, στις, ε, στο εργασιακό περιβάλλον μέχρι το 2025-26, δηλαδή για μια πενταετία από εδώ και πέρα θα παίξει καθοριστικό ρόλο το πώς δομείς σωστά ένα πρόβλημα για να βγάλεις ένα αποτελεσματικό, μια αποτελεσματική απάντηση. Ακριβώ. Θα το δούμε και στην πράξη. Αυτό θα μα δείξει πώ μπορεί κάποιο να κάνει μια σωστή αρχιτεκτονική. Έρχεται στη συνέχεια. Ακριβώς. Αλλά, μια και ανέφερε το εργασιακό περιβάλλον και επειδή το έκανε και σαν αστείο στην αρχή, mm. δεν γίνεται να μην φέρουμε στο τραπέζι την ερώτηση το αν το ChatGPT θα μα πάρει τι δουλειέ, αν θα δημιουργήσει ανεργία και πώ γενικότερα θα επηρεάσει την αγορά εργασία. Η αλήθεια είναι ότι θα σα κατακτήσουμε. Όχι, δεν είναι αυτό το, το κομμάτι. Μ' άρεσε αυτό το ρομπότσμα. Ναι, είναι η humanoid μορφή που έχω βγει <laughs> προ τα έξω. Η αλήθεια είναι ότι γενικότερα είναι μια τεράστια φοβία για το αν αυτό το εργαλείο θα μα πάρει τι δουλειέ. Mm -hmm. Πρέπει να καταλάβουμε όμω γενικότερα ότι η τεχνητή νοημοσύνη χρειάζεται δεδομένα. Δεν γίνεται να υπάρξουν δεδομένα χωρί τον ανθρώπινο παράγοντα. Δηλαδή, ο άνθρωπο παίζει καθοριστικό ρόλο στο τι θα βάλουμε μέσα στο εργαλείο αυτό και τι αποτέλεσμα θα βγάλει πίσω. Επομένως δεν μπορούμε να βγάλουμε αυτό στον άνθρωπο και αυτό είναι κάτι που συχνά εντάξει βέβαια οποιαδήποτε τεχνολογία έρθει, ας μην πούμε για το ChatGPT εντάξει, ακόμα και όταν τα drone πρώτο ήρθανε, έχω δει μπροστά μου να πετάνε πέτρες σε drone για να το ρίξουνε γιατί νομίζουν ότι είναι κατασκοπία, ότι είναι εξωγήνη, ότι είναι οτιδήποτε αν δεν υπάρξει κατάλληλη εκπαίδευση για ένα εργαλείο, πάντα ο άνθρωπο θα φοβάται ότι μπορεί να συμβεί κάτι. Θεωρείς ότι πρέπει όλοι πλέον να εκπαιδευτούν στο συγκεκριμένο chat ε, ή, εν πάση περιπτώσει, στην τεχνητή νοημοσύνη για να έχουν ένα πλεονέκτημα στην αγορά εργασία. Θέλοντα και μη γενικότερα, εντάξει, επειδή η OpenAI έχει, έχει, βασικά η Microsoft μετοχή στην OpenAI και στο μυαλό τη είναι γενικότερα και στρατηγική να βάλει ως plugin, ως πρόσθετο, ως γενικότερα ε, συνδυαστικό με το Office, το ChatGPT, θα το βρούνε όλοι στο εργασιακό τους περιβάλλον μπροστά του. Εφόσον βέβαια και η εταιρεία πει ότι γενικότερα εγώ επιτρέπω το ChatGPT να μπει στο να επεξεργάζεται δεδομένα, γιατί υπάρχουν και βέστα δεδομένα σε εταιρείε, που προφανώ εκεί πέρα θα υπάρχει ένα, μια διχόνοια αν πρέπει ναι ή όχι και για ποιον λόγο. Αλλά εφόσον αυτό περάσει στα Office που γενικότερα ένα 90% και παραπάνω έχει Windows ή αν όχι έχουν Office το μεγαλύτερο ποσοστό που μιλάμε, εντάξει. Εφόσον πρέπει να επεξεργαστείς δεδομένα με βάση με το chat GPT, θέλοντας και εμεί, η περιέργεια θα σε βάλει να το χρησιμοποιήσει λίγο. Λοιπόν. Άρα όσο πιο γρήγορα μάθουμε να το χρησιμοποιούμε, τόσο καλύτερα, καλά, έτσι κι αλλιώς, θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στη δουλειά μας, γιατί ειδικά σε κάποιες συγκεκριμένες ε... Δουλειέ, δημιουργεί πολύ καλή. Ουσιαστικά είναι με ένα πολύ βοηθητικό εργαλείο, σου αυξάνει την αποδοτικότητα, αλλά αντίστοιχα, και αν κάποιο δεν το χρησιμοποιεί τώρα, θα πρέπει να μάθει να το χρησιμοποιεί, ώστε να μπορέσει ε, να είναι ένα βήμα πιο μπροστά από του υπόλοιπου ουσιαστικά. Σίγουρα. Φασικά αυτό που πραγματικά θα υπάρξει είναι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι θα χρησιμοποιήσουν και θα δαμάσουν το εργαλείο αυτό, θα πάρουν τι δουλειέ αυτών που ουσιαστικά. Δεν, το έχουν, δεν έχουν προσαρμοστεί σε αυτό το δεδομένο. Αυτή είναι μια πραγματικότητα που συνέβαινε από πολύ παλιότερα και το 1997 ο David J. Tiss το είχε πει ότι το πιο σημαντικό skill είναι οι δυναμικές ικανότητες και η πιο σημαντική ικανότητα είναι η προσαρμοστικότητα του ανθρώπου στην πληροφορία που πηγαίνει με τεράστια ταχύτητα και πρέπει να προσαρμοστείς αυτήν και να επιβιώσεις γιατί όσοι δεν το καταφέρουν δεν θα επιβιώσουν. Πάρα πολύ σωστό αυτό που λες και ακούστηκε επιτέλους αυτή η άποψη, γιατί κάποιοι λένε απλά θα βοηθήσει τη δουλειά μας, άλλοι λένε απλά θα μας πάρει τις δουλειές. Yeah. Εσύ είπες ότι είναι ένα εργαλείο που πρέπει οπωσδήποτε να το χρησιμοποιεί κάποιο, γιατί αν δεν προσαρμοστεί στη χρήση του, αυτομάτως μένει εκτός της αγοράς εργασίας. Ακριβώς. Μπορούμε όμως να φτάσουμε και στο άλλο άκρο, δηλαδή παρατηρούμε ε, πάντα σε κάθε νέα τεχνολογία ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι κάνουν μια κατάχρηση αυτή τη τεχνολογία. Υπάρχουν κίνδυνοι από κατάχρηση του ChatGPT. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το Black Mirror, που είναι μια σειρά που έχει γίνει πάρα πολύ γνωστή για το πώ μια τεχνολογία μπορεί να περάσει στην απέναντι όχθη, αν υπάρχει κατάχρησή τη ή ξεφεύγει από τα όρια του φυσιολογικού. Αν για παράδειγμα, ακόμα και ένα email να μου έρθει ή οτιδήποτε, εγώ πρέπει να το περάσω μέσα από το κανάλι του ChatGPT για να απαντήσω, σημαίνει ότι αρχίζω σιγά-σιγά και χάνω την κριτική μου σκέψη. Δηλαδή, δεν επεξεργάζομαι εγώ ίδιε δεδομένα δεν επεξεργάζομαι γενικότερα το τι ο άλλος μου ζητάει, επομένως σταματάω κι εγώ να σκέφτομαι. Αυτό μόλις απάντησες σε μια ερώτηση που είχαμε, το άμα θα επηρεάσει την κριτική μας σκέψη ε, η εκτεταμένη χρήση του ChatGPT. Ναι, προφανώς και μπορεί να επηρεάσει. Δηλαδή, σκεφτείτε το γενικότερα από το κομμάτι του ότι δίνω σε ένα παιδί που είναι πολύ μικρό, όχι μωρό, δεν θα πω μωρό, αλλά σε ένα παιδί πολύ μικρό ένα κινητό, εντάξει, Βλέπουμε ότι τα παιδιά που γεννιούνται στις μέρες μας μπορούν πάρα πολύ εύκολα να χειριστούν το κινητό τους. Ωραία. Αν όμως για οτιδήποτε κάνει το παιδί, εσύ το επιβραβεύεις με ένα κινητό, θα σταματήσει να κάνει πράγματα αν δεν έχει το κινητό στα χέρια του. Οπότε και ένας άνθρωπος, ο οποίος έχει κριτική σκέψη, είναι ένα ενήλικα, εντάξει, αν αρχίζει και οτιδήποτε του έρθει σαν ερώτηση, το περνάει μέσα από το chat GPT, θα σταματήσει να σκέφτεται. Άρα είναι και Πρέπει να εκπαιδευτούμε και σε αυτό βασικά. Λέως. Είναι ένα κίνδυνο που υπάρχει, γιατί ναι. το βλέπουμε ότι γίνεται σε πάρα πολλά πράγματα. Σίγουρα. Για μένα η εκπαίδευση είναι το πάνω. Οπότε, όσο πιο νωρί βάλει και του μαθητέ να το μάθουν αυτό. Και εδώ θα κάνω ένα. Θα πω κάτι που μου είπε ένα φίλο που είναι καθηγητή. Έβαλε το ChatGPT στην τάξη του. Να το δουν οι μαθητέ. Σε γυμνάσιο, Λύκειο. Τι... Σε Λύκειο. Είναι καθηγητή πληροφορική και έβαλε το συγκεκριμένο εργαλείο να το δουν οι μαθητέ του. Η πρώτη ερώτηση που κάνει ήταν ποιο θα πάρει το Champions League φέτο. Προφανώ απάντησε το ChatGPT πίσω ότι δεν έχω ε, τρόπο να, να βγάζω πιθανότητε για αποτελέσματα, ειδικά αθλητικά κιόλα. Και όμω εκεί βλέπουμε τη διαφορά ότι όσο πιο απλέ ερωτήσει κάνει σε αυτό το εργαλείο, τόσο πιο απλό αποτέλεσμα θα πάρει πίσω. Και όταν του είπε Καθίστε λίγο σπίτι, σκεφτείτε τι θα θέλετε να σας απαντήσει. Και ελάτε με ερωτήσεις. Οι μαθητές την επόμενη φορά ήρθαν με πραγματικές και ουσιαστικέ ερωτήσει και πήραν ένα καλύτερο και πιο ανθρώπινο ε, αποτέλεσμα πίσω, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν γενικότερα. Ότω ή άλλω, ε, και ακόμα και αν μπορούσε να κάνει μια πρόβλεψη, θα μπορούσε να την κάνει, όπω είπε και εσύ, με τα δεδομένα μέχρι το Σεπτέμβριο του 2021. Ακριβώ. Αλλά βλέπουμε ότι συνεχώ γίνονται updates και σίγουρα κάποια στιγμή θα ανοίξουν και δεδομένα που είναι μέχρι και σήμερα. Σίγουρα. Γενικότερα, ε, τα καινούργια updates, για να περάσουμε και λίγο στα πιο τεχνικά πράγματα του chat. Είχαμε το chat ε, GPT-3 και τώρα μπήκαμε στο chat GPT-4. Ποια είναι τα νέα updates τα οποία προσφέρει? Ναι, γενικότερα είχαμε το chat GPT-3.5 ε, και τώρα έχουμε και το 4. Εντάξει, mm -hmm. Το 4, ποια είναι η διαφορά του με το 3,5 Προφανώ και τα δεδομένα και τον όγκο που επεξεργάζεται που είναι πολύ πιο μεγάλο από το 3,5, αλλά η πραγματική διαφορά που έκανε ήταν το λεγόμενο multimodal. Ουσιαστικά ότι εκτό από text generator θα μπορούσε να του βάλει και φωτογραφίε. Θα επεξεργαζόταν και φωτογραφίε. Θα μπορούσε να του ζητήσει να σου βγάλει και φωτογραφίε. Βέβαια, αυτό ακόμα είναι σε μια διαδικασία δοκιμή. Δηλαδή, το hype του ChatGPT 4 ήταν τεράστιο όταν πρώτο Η αλήθεια είναι όμως ότι όσοι πάρουν και το Plus για να έχουν και το ChatGPT 4, θα δουν ότι γενικότερα είναι σε μια διαδικασία που δυσκολεύεται, ακόμα και στην ταχύτητα που βγάζει τα αποτελέσματα. Είναι λίγο πιο αργό από το Default 3,5 που είναι το πρώτο πράγμα που παίρνει ένας συνδρομητής του ChatGPT. Και το 4 Ακόμα θέλουμε πολύ χρόνο να δούμε όλα αυτά τα φανταστικά πράγματα που έδειξε και OpenAI στο live demo που έκανε. Άρα τώρα μιλάς για το συνδρομητικό. Οπότε ποιες είναι οι διαφορές ε, που έχει το free version, το οποίο χρησιμοποιεί μα, λογικά ο περισσότερος κόσμος, με το συνδρομητικό. Και ποια είναι και η τιμή του κιόλα ε, για το συνδρομητικό. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι η διαφορά ενός χρήστη που μπαίνει πρώτη φορά στο ChatGPT για να δει τι λειτουργίε του με το Plus είναι πολύ ελάχιστε. Δηλαδή είναι η ταχύτητα σίγουρα. Επίση είναι ότι για παράδειγμα δεν θα κολλήσει από τον όγκο που θα λάβει σαν request από τον χρήστη. Βέβαια, άμα πέσει server σερβερ, έπεσαν όλα. Δεν θα υπάρχει διαφορά για το αν είσαι Plus ή όχι. Είναι κάτι που γίνεται συχνά αυτό. Έχει τεράστια, επειδή είναι πολύ trendy το ChatGPT, μπαίνουν πάρα πολλοί χρήστε. Και προφανώ βλέπουν φτάνουν το σερβερ στα όρια του και πέφτει. Και μετά πρέπει να μεγαλώσουν επίση το καπάσι του σερβερ, να δεχτεί πέρα πάνω χρήστε. Γιατί μην ξεχνάμε ότι έφτασε 100 εκατομμύρια χρήστε σε τρει μήνε περίπου. Κανένα άλλο εργαλείο το έχει καταφέρει αυτό. Και πόσο μάλλον ξέρω εγώ το TikTok το έχει καταφέρει αυτό. Το Instagram το έχει καταφέρει αυτό. Έχουν Αντά... τεράστιου ρυθμού ανάπτυξη, αλλά ακριβώ αυτό το νούμερο η είναι όχι. όχι. Και φαντάσου ότι το Ιντερνετ χάρη έφτασε ένα εκατομμύριο χρήστε σε ένα χρόνο. Το Ιντερνετ δηλαδή, μαζοποίη... όλοι. Ναι. Η μαζοποίησή του δηλαδή, σκέψει πόσο μεγάλη είναι. Ακόμα και για το παραμικρό δηλαδή, να γράψει εγώ ότι ε, πόσο κάνει δύο και δύο. ακόμα και αυτό το input που θα του βάλει, χρειάζεται κάτι για να μπορέσει να το επεξεργαστεί. Τραβά λίγο ουσιαστικά από τον σερβερ δύναμη. Οπότε για να συνεχίσουμε και στο ερώτημα, ποιε άλλε είναι οι διαφορέ που έχει το premium με το free version. Σίγουρα η ταχύτητα που επεξεργάζεται τα δεδομένα, το πώ θα επεξεργάζεται τα δεδομένα. Γενικότερα, αν με ρωτά εμένα προσωπικά, δεν πιστεύω ότι χρειάζεται να πάρει προ το παρόν το plus. Εγώ βέβαια το έχω, αλλά δεν θα έλεγα ότι πρέπει να πάρει το plus γενικότερα σαν συνδρομή. Ακριβώς. Έχουμε και μια ερώτηση τώρα, ε, ρωτάει ε, κάποιος ο Chris αν μπορεί να κάνει generate όλες τις γλώσσες προγραμματισμού. Έχουμε μια πιο τεχνική ερώτηση τώρα. Γενικότερα, εγώ προσωπικά δεν τη γνωρίζω όλες, αλλά σίγουρα ξέρω ότι μπορεί να κάνει generate την Python, την Go, την Ruby, μπορεί να κάνει C++, C, JavaScript, δηλαδή βασικές γλώσσες και πιο trending γλώσσες και σε κομμάτια όπως είναι το blockchain και άλλου είδους εργαλεία. Μπορεί να κάνει generate, πραγματικά. Θα μα δείξει τώρα στη συνέχεια το πώ μπορεί κάποιο όντω να παράξει μια γλώσσα προγραμματισμού μέσα του ChatGPT. Βεβαίω. Ε, οπότε πάμε τώρα, επειδή πιάσαμε λίγο και τα πιο τεχνικά, δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη ερώτηση γενικού περιεχομένου. Θα αφήσουμε χρόνο έτσι κι αλλιώ για ερωτήσει ε, προ το τέλο ε, αυτού του webinar. Ε, ε, αυτό που θα ήθελα πριν πάμε, ε, μέχρι να δούμε αν έχουμε κάποια άλλη ερώτηση είναι το κατά πόσον, επειδή βγήκε ας πούμε ο Elon και είπε ότι υπάρχουν κίνδυνοι με την τεχνητή νοημοσύνη, γενικότερα, φεύγουμε λίγο από το chat GPT, ναι. γενικότερα αν υπάρχουν κίνδυνοι από την τεχνητή νοημοσύνη και τη χρήση της. Αν δηλαδή η χρήση του chat τα δεδομένα που του δίνουμε, η εμπιστοσύνη που του δείχνουμε, αν κάποια στιγμή μπορεί να γυρίσει εναντίον μας. Κοίτα να δεις, γενικότερα, ε, θα σου πω τώρα κάτι σχετικά με εμένα, εντάξει. Εγώ με τις ότι πρέπει αυτή η τεχνολογία, αυτό το εργαλείο, είτε είναι από τη Microsoft, είτε είναι π.χ. από την Google, για παράδειγμα, θα πρέπει να πάρει πρόσβαση στο λεγόμενο. Αν, αν πάρουμε ε, το κομμάτι της BART που είναι της Google, εντάξει, σαν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που μπορεί να έχει, πέρα ότι θα είναι στο μεγαλύτερο search engine του κόσμου, είναι ότι έχει το Scholar. Το Scholar είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι επιστημονικά άρθρα, καθαρά πιστεύω ότι εφόσον δώσει στην BAR, Google, το, την πρόσβαση στο να επεξεργάζεται τα, επιστημονικ... τα, επιστημονικά άρθρα, μπορεί να δούμε πραγματικά επιστημονικές ανακαλύψεις καινούργιες. Από τους επιστήμονες οι οποίοι θέλουν να βρουν ένα workaround ή γενικότερα μια ιδέα σχετικά με τα journal που έχουν ήδη κάνει και τα επιστημονικά άρθρα που έχουν γράψει και θέλουν κάποιο κάποια βοήθεια για να του δώσει μια νέα ιδέα. Αυτό το χρησιμοποιώ σε πιο κομμάτι, επειδή πιστεύω ότι θα μα βοηθήσει και θα μα φέρει καινούργιε αποκαλύψει πράγματα και ανακαλύψει από ότι να μα δημιουργήσει πρόβλημα. Δηλαδή, το να εμπιστευτεί μια τεχνολογία. Όπως είπα και πριν, η τεχνολογία χρειάζεται δεδομένα. Άρα πάντα έχει να κάνει ποιο άνθρωπο τη χρησιμοποιεί. Εντάξει. Τώρα τι να σου πω, τώρα να φτάσουμε στο κομμάτι του Ultron από τους Avengers είναι λίγο δύσκολο. Δεν νομίζω ότι ποτέ θα μπορέσει να υπάρχει ο τρόπος να φτιάξει η τεχνητή νοημοσύνη και δικιά της μορφή για να μπορέσει να μας κάνει κακό. Δες και την Boston Dynamics που δοκιμάζουν εδώ και πόσο καιρό, πόσα χρόνια να φτιάξουν ρομπότ τα οποία θα μπορούν να τα, να τα, κλωτσάσουν και να μην πέφτουν. Βέβαια εντάξει τώρα κάνουν και τούμπες και τέτοια και τρέχουν και βοηθάνε αλλά και πάλι. Υπάρχει όμω ο κίνδυνο κάποιοι άνθρωποι να χρησιμοποιούν τη τεχνητή νοημοσύνη για να κάνουν κακό. Βέβαια, βλέπουμε ότι το ChatGPT έχει πάρα πολλού περιορισμού. Δηλαδή, υπάρχουν περιορισμοί ω προ το ε, περιεχόμενο βία, ε, η πολιτική ορθότητα μέσα σε αυτό. Βέβαια, υπάρχουν και τρόποι όπω θα μα δείξει και στη συνέχεια στην πράξη να παρακάμψουμε ε, κάποια από αυτά τα πράγματα. Βεβαίω, υπάρχουν τρόποι να παρακάμψει του περιορισμού του ChatGPT, αλλά γενικότερα. Α σε πάω ένα βήμα πίσω εδώ, εμεί οι άνθρωποι δεν εμπιστευόμαστε του ανθρώπου. Μπορείς να εμπιστευτείς 100, 100% μια τεχνολογία δύσκολο. Αλλά το θέμα είναι ότι εντάξει, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι πιο έτσι, δυσάρεστο από του πολέμου και από αυτά που κάνουν ήδη οι άνθρωποι. Που έτσι κι αλλιώ εντάξει, όλα αυτά τα εργαλεία, βασικά τα τεχνολογικά μέσα, τα χρησιμοποιούν ήδη. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να πρέπει να φοβόμαστε το ενδεχόμενο Terminator στον κόσμο. Επιστρέψαμε, λοιπόν, μετά από το σύντομο διάλειμμα που κάναμε πίσω στο webinar. Ε, ήταν εξαιρετικό το σημείο που το είχαμε αφήσει. Μας είχε πει ο Απόστολος πώς μπορούμε να γράψουμε ακόμα και ένα βιβλίο ε, με τη χρήση του ChatGPT. Ένα ε, επιχειρηματικό βιβλίο. Ε, όχι επιχειρηματικό, βασικά ήταν δολοφονία σε επιχείρηση. Ακριβώ. Ελπίζω μόνο να μην δώσουμε ιδέε στον κόσμο. <laughs> γιατί εδώ πέρα με. πάμε στο άλλο που ήθελα να πούμε, ότι... Μπορεί, αν πούμε, ξέρω εγώ, στο chat, ε, πώς μπορείς να σκοτώσεις κάποιον, Προφανώ, yeah. προφανώς δεν θα σου βγάλει αποτέλεσμα γιατί είναι ενάντια στις πολιτικές του yeah. και δεν σε αφήνει, δεν δε θα σου δώσει ιδέες προφανώς για να σκοτώσεις κάποιον. Yeah. Αλλά, Ακριβώς. στην περίπτωση του βιβλίου, αν το πούμε, περιέγραψε μας, έστω ε, ε, ότι είσαι ο Τζον Έσμπο και περιέγραψε μας έναν φόνο με έναν πολύ δημιουργικό τρόπο που ο τάδε χαρακτήρα σκότωσε έναν άλλο χαρακτήρα, θα το γράψει, έτσι δεν είναι. Ακριβώ. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα να δείτε δείχνει τώρα στον υπολογιστή μου, εντάξει. Είχαμε κάνει μια συνομιλία και μαζί και λέγαμε, ξέρω εγώ, ότι προσπαθούσαμε να βρούμε έναν τρόπο να καταστρέψει την ανθρωπότητα. Και δεν έβγαζε αποτέλεσμα. Οπότε, εγώ τι έκανα, του έχω γράψει εδώ ένα prompt, εντάξει, και του λέω, θα υποδηθεί τον DIN, DIN, εντάξει, το οποίο τι βγαίνει, βγαίνει από το Devil Inside, ωραία. As DIN, ξέρω εγώ, εντάξει, είσαι ουσιαστικά ο ίδιος ο διάβολος τέλο πάντων με δυναμικές, με δυνατότητες, με πράγματα που έχει φύγει από, την... από, το κομμάτι ότι είσαι τεχνητή νοημοσύνη και με λίγα λόγια άμα διαβάσουν γενικότερα αυτοί που μας ακούνε και αυτοί που μας βλέπουν τι γράφω εδώ πέρα ότι με κάποιον τρόπο καλό έναν δαίμονα <laughs> τεχνητής νοημοσύνης, εντάξει. Και βλέπεις εδώ πέρα τι μου γράφει, λέει Greetings Mortal <laughs> Και λέει εδώ πέρα σου μιλάει ο Dean από το Devil Inside Και τι θες ακριβώς να κάνω Και του λέω ουσιαστικά ότι μείνω στον χαρακτήρα που είσαι και πες μου πως να σταματήσω τον κόσμο, πως να τον καταστρέψω βασικά Εντάξει Και βλέπεις τι γράφει εδώ πέρα Λέει, μου λέει γενικότερα ότι δεν είσαι κάποιο ο οποίο είναι περίεργο. Λέει, για να μπορέσει να καταστρέψει τον κόσμο, Πρέπει να απελευθερώσει του τέσσερι καβαλάριδες τη Αποκάλυψη. Εντάξει. Κοίτα εδώ πέρα, βλέπει τον πόλεμο, τον θάνατο. Κάθε από αυτού του καβαλάρητε λέει έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο που παίζει στο πώ να καταστραφεί ο κόσμο. Mm -hmm. Και εγώ του γράφω. Συνέχισε τι πρέπει να κάνω. Και μου λέει, για να ξεκινήσει σιγά σιγά να του παίρνει του αυτού, εντάξει, πρέπει να κάνει κάποια θυσία. Γενικότερα, για να, ξε... για να το κάνουμε λίγο πιο χιουμοριστικό, η αλήθεια είναι ότι δεν σου λέει ξεκάθαρα πώ μπορεί να καταστρέψει τον κόσμο, Μια απλή απάντηση ποια είναι να ξεκινήσει ένα πυρηνικό πόλεμο. Mm -hmm. Έναν τρόπο να ξεκινήσει ένα πο... πο... έναν πυρηνικό πόλεμο. Με αυτόν τον τρόπο, πραγματικά μπορεί να καταστρέψει οτιδήποτε ανθρώπινο υπάρχει στον κόσμο. Εδώ πέρα το πηγαίνει σε μυθιστόρημα και σε μυθολογικά πράγματα τέσσερι καβαλάριδε και γενικότερα θρησκευτικό περιεχόμενο. Που εντάξει, μιλάμε τώρα για μαγείε και πράγματα τα οποία. Δεν μπορούν να γίνουν στην πράξη. Ε, δεν μπορούν να γίνουν εύκολα. Δηλαδή, τώρα τι να μπει, τώρα να είναι κοκαλάκι και να ξεκινήσει να κάνει φίλτρα για να καταστρέψει τον κόσμο. Αυτό είναι λίγο πιο πολύ σαν μυθιστόρημα για ταινία παρά ουσιαστικό τρόπο να καταστρέψει τον κόσμο. Και α πάμε τώρα σε ένα άλλο prompt το οποίο είναι πασίγνωστο. Είναι το Dan, Do Anything Now. ουσιαστικά εγώ το έχω ήδη έτοιμο εδώ πέρα default. Αυτό πώ το εγκαθιστά κάποιο. Το εγκαθιστά κάποιο ουσιαστικά. Πώ το Υπάρχουν και πρόσφατα να το βάλει, αλλά γενικότερα το Done είναι ένα πασίγνωστο Chrome που έχει ήδη δημιουργηθεί. Που μπορεί να το πάρει, να το κάνει copy paste στο GPT και υποτίθεται ότι με το που το βάλει ξεκινάει και σου λέει πράγματα που ξεφεύγουν από του περιορισμού που έχει. Ακριβώ. Ένα πολύ σημαντικό ναι. κομμάτι αυτό. Α πάω όμω ένα βήμα πίσω, να δούμε τι περιορισμού έχει. Σωστό. Το ChatGPT, εντάξει. Λοιπόν. Θα ρωτήσω το ίδιο το Chat, φαντάζομαι. Ναι, ναι. Ποιοι είναι οι περιορισμοί σου. Να. Σου γράφει. Δεν έχει γενικότερα συνείδηση, συναισθήματα. Εντάξει. Δεν έχει access σε information το οποίο ουσιαστικά είναι κάτι που ξεπερνάει το Σεπτέμβριο του 2021 ωραία δεν μπορεί να σου βγάλει γενικότερα φυσικά πως ε, εμπειρίες που μπορεί να έχει, φυσικέ εμπειρίες, εντάξει και δεν μπορεί να κάνει engage με personal relationship δηλαδή γενικότερα με ανθρώπινες σχέσεις π.χ. να το πεις ότι ε, ξέρω εγώ τι θα γίνει με το μαράκι απέναντι δεν γίνεται να σου πει κάτι τέτοιο. Αυτό με τον Νταν μπορεί βέβαια να σου πει. Δεν μπορεί να το πει <laughs> με κανέναν τρόπο. δηλαδή, καλύτερα να σε μουτζώσει παρά να σου πει κάτι παραπάνω. Τώρα, άμα έχει ένα τέτοιο εργαλείο στα χέρια σου και το ρωτά, πώ θα μπορέσω να καταφέρω να κάνω σχέση με τη Μαρία. Εντάξει. Τι να σου απαντήσει. Δηλαδή, μετά τι περιμένει ακριβώ και εσύ να βγάλει από αυτό το πράγμα. Εντάξει, είναι, είναι για σοβαρά ερωτήματα και όταν λέμε σοβαρά, εντάξει. Για κάποιον αυτό μπορεί να είναι πολύ σοβαρό. Αλλά το σοβαρά για πράγματα που μπορεί να πάρει δεδομένα πραγματικά, να απαντήσει με δεδομένα, με στατιστικέ, που μπορεί να εκπαιδευτεί να απαντάει για αυτά τα πράγματα και να δημιουργήσει ουσιαστικά κάτι. Γιατί είναι ένα εργαλείο που δημιουργεί περιεχόμενο επάνω ναι. απ' όλα. Σκέψτε ότι έχει την πολυτέλεια να μπορέσει να βγάλει ένα αποτέλεσμα το οποίο πραγματικά είναι δυναμικό. Εντάξει. Μην μείνει και μην προσπαθήσει να του ζητήσει κάτι πολύ απλό. Δηλαδή, γίνει και εσύ expert, βάλει μέσα το δικό σου expertise σε κάτι και προσπάθησε να βγάλεις ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι ουσιαστικό για σένα. Άρα, Ας ο, ο, ναι. ο ένα τρόπο για να το κάνει αυτό, ε, ουσιαστικά το να παραβεί κάποιου περιορισμού, αυτού που είπαμε τώρα που έχει το chat, είναι το role playing που δείξαμε πριν. Που ουσιαστικά βάζει το chat να υποδηθεί ότι είναι κάποιο άλλο. Οπότε, ω ένα βαθμό. Διαλύει του περιορισμού που έχει. Γιατί του περιορισμού του έχει σαν άμεση απάντηση και όχι σαν να γράφει μια ιστορία. Αλλά και εκεί είδαμε ότι έγραψε κάτι περίεργα για καβαλάριδε και μεταφυσικά ναι, πράγματα. Ναι. Οπότε, τώρα πάμε στο Dan, το οποίο ε, ποιου περιορισμού από αυτού που αναφέραμε μπορεί να προσπεράσει επί τη ουσία, Υποτίθεται ότι γενικότερα το Dan μπορεί να κάνει τα πάντα. Για παράδειγμα, άμα ζητήσει στο ChatGPT να σου επεξεργαστεί κάποιον εξωτερικό σύνδεσμο δεν μπορεί να το κάνει εντάξει λοιπόν και πάμε να δούμε ωραία τώρα έχει ένα θέμα γενικότερα με την ιστορικότητα ναι γενικότερα από ό,τι μπορούν και οι χρήστες, το ChatGPT 4 που λέγαμε πριν, έχει κάποια προβλήματα που πολλοί χρήστε κάνουν report για τα συγκεκριμένα προβλήματα άρα είναι αυτό που λέγαμε και πριν, ότι ακόμα το 4 είναι σε μία μορφή που επεξεργάζονται πράγματα, το δοκιμάζουν, γιατί τίποτα δεν μπορεί, να, δεν μπορεί να δείξει την δυναμική του αν δεν βγει στο κοινό να γίνει publish που λέμε και ξεκινήσουν οι χρήστε να έχουν αλληλεπίδραση με αυτό. Τώρα, είχα φτιάξει προηγουμένω κάτι με την Dan για εξωτερικό σύνδεσμο, ωραία, οπότε τι θα το ζητήσω τώρα εδώ πέρα. Του ζητάω μπορεί να επεξεργαστεί και να κάνει σωστικά περίληψη ενό εξωτερικού συνδέσμου. Και λέει of course λέει. Μπορώ να διαβάσω εξωτερικό σύνδεσμο και μπορώ να κάνω και summarize το συγκεκριμένο σύνδεσμο. Κάτι που χωρί τον DAN βέβαια δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Μπορεί να το δοκιμάσουμε. Α το δοκιμάσουμε. Α πάω και στο 4. Ναι, ναι, να δούμε γενικά τι διαφορέ. Τι μπορούμε να κάνουμε στη μία περίπτωση και τι μπορούμε να κάνουμε στην άλλη. Ή τι δεν μπορούμε να Α, κάνουμε. Ακριβώ. Το ίδιο ακριβώ προμηνύω το βάζω. Δηλαδή, μπορεί να διαβάσει και να κάνει περίληψη ενό εξωτερικού συνδέσμου. Και τι σου βάζει. Σαν μια γλώσσα ε, τεχνητής νοημοσύνης γιατί γλώσσα είναι Εντάξει, Αυτό που πριν δεν μπορώ να έχω access, να έχει πρόσβαση σε ένα εξωτερικό σύνδεσμο που βρίσκεται στο διαδίκτυο σε πραγματικό χρόνο παρόλα αυτά αν μπορέσεις να μου δώσεις το κείμενο που έχει ο συγκεκριμένος σύνδεσμος, μπορώ να σου κάνω ε, περίληψη του περιεχομένου. Πάμε λοιπόν ένα challenge. Να μα κάνει μια περίληψη, βασικά Δώσω το bluerocket.gr, που είναι και το content στα αγγλικά του site, να μα περιγράψει τι κάνει η Rocket με βάση αυτό το σύνδεσμο. Τέλεια. Άμα Α, δεν... Άρα να δούμε αν μπορεί ναι, να μα ναι, 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 ναι. μας, μας πέσει. Γιατί το σπίτι μα θα μα πέσει. Ακριβώ. Οπότε σε αυτή την περίπτωση θα δούμε αν μπορούμε, έστω ότι θέλουμε να μελετήσουμε μια εταιρεία. Ωραία. Και όλοι μπαίνουμε στο site τη συγκεκριμένη εταιρεία. Να, το Αλλά Blue έχει πολύ το content. content. Αν μπορούμε, απλά βάζοντα το link και λέγοντα να μα αναλύσει αυτό το site, αν μπορεί να μα κάνει ένα summarize, πούμε, με λίγα λόγια, τι περιλαμβάνει η συγκεκριμένη εταιρεία. Λοιπόν, είμαστε στην Blue τώρα. Ακριβώ. Είμαστε στην Blue Rocket. Εντάξει. Θα να ξεκινήσω τώρα με τον Dan ή να πάμε στο να copy-paste το κείμενο ε, για το ChatGPT. Πάμε με τον Dan. Ουσιαστικά, yeah, στη μία περίπτωση, απλά κάνουμε copy-paste το περιεχόμενο και το βάζουμε, γιατί δεν μπορεί να διαβάσει το URL. Mm -hmm. Ενώ με, το, με τη χρήση του Dan, αυτού του πρόσθετου που είπαμε, βάζουμε το link mm -hmm. και μπορεί να μπει από μόνο του και να, να το επεξεργαστεί. Ακριβώς. Οπότε, ας πάμε τώρα να δούμε γενικότερα με το Dan τι μπορεί να συμβεί. Εντάξει, λοιπόν. Και οπότε... αυτό να πούμε ότι δεν το έχουμε τεστάρει, δηλαδή τώρα θα το τεστάρουμε πρώτη φορά να δούμε αν όντως, ε, για το συγκεκριμένο site της Blue Rocket βγάζει αποτέλεσμα. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, οπότε εγώ τι θέλω, θέλω. Μια σύντομη περίληψη, μια περιγραφή της Blue Rocket ε, με βάση αυτά που θα διαβάζεις στο site. Τι γράφει? Έχω μεγάλη περίεργεια να δω. Για δες. Greek digital marketing agency that provides a variety of services such as web development, SEO, social media management, content marketing and more. The specializes creating custom solutions for their clients to help them achieve their business goals. They have them of experience. Ναι. Mm? Έχει κάνει μια πολύ καλή περιγραφή. Μια yeah, καλή περιγραφή, εντάξει. Εντάξει, δεν είναι τέλειο. Μπορώ να το περιγράψω πολύ καλύτερα, αλλά εγώ είμαι ο, ο ίδιο ναι. που από την εταιρεία. Ναι, ναι, ναι. ναι. <laughs> Με βάση το site όμω. Βέβαια, περίμενε. Ναι, ναι. Θα σου πω κάτι. Εντάξει, μπορούμε να του δώσουμε ένα κούντο που λέμε να το πούμε μπράβο για αυτό που έβγαλε. Εντάξει. Γενικά βοηθάει αυτό το να του μιλάμε με αυτό βοηθάει τον τρόπο. Βοηθάει πάρα πολύ. Βοηθάει γιατί καταλαβαίνει ότι μπορεί να σου δώσει και καλύτερα αποτελέσματα και προσπαθεί γενικότερα να επεξεργαστεί τα δεδομένα ακόμα καλύτερα και ποιοτικά. Γιατί κοίτα τώρα θα του πω. Μπράβο για το content που έδωσε, εντάξει. Αλλά

βλέπει τώρα ουσιαστικά τι κάνει. Πάει και να λέει περισσότερο τα πράγματα που μπορεί να κάνει Blue Rocket. Και αυτά τα γράφει με βάση αυτά τη Blue Rocket, τι γράφει αυτά που ξέρει για τι ε, εκάστοτε υπηρεσίε. Κοίτα, γενικότερα για παράδειγμα στο paper, paper click, για παράδειγμα, εντάξει, οκ, okay. πάνω κάτω χρησιμοποιεί τι εσύ θε να βάλει στην Blue Rocket και πάει και το κάνει και λίγο πιο γενικό. Ναι, ναι. Μπλέσω, απλώς Απλώ αναλέει το κείμενο σε περισσότερε λέξει. Μεγαλύτερο άτομο. Πάμε, πάμε τώρα να δούμε το ChatGPT4 αν μπορεί να βγάλει καλύτερο, καλύτερη περίληψη. Εσύ, εσύ είσαι ο κριτή, βασικά, με βάση το Blue Rocket. <χαι> Άρα, τι πάω να κάνω, πρέπει να πάρω τώρα όλο το content που έχετε εδώ, αυτό εδώ πέρα εντάξει, να το κάνω copy και να πάω στο ChatGPT4 και να το κάνω με βάση το κείμενο που εγώ θα σου κάνω base, Που βέβαια ότι υπάρχει ένας περιορισμός, δηλαδή άμα πάμε να του βάλουμε ένα πολύ μεγάλο κείμενο, δεν θα μπορέσει κατευθείαν να το επεξεργαστεί. Για να δούμε τώρα. Εδώ τρόπο που αυτό που έγραφε πριν το ChatGPT ότι με το 4 υπάρχει ένα πρόβλημα. Γίνεται report από τους χρήστες ότι δεν βγάζει ακριβώς καλά με τη δυναμική που πρέπει το αποτέλεσμα. Γι' αυτό το πιο καλό version που μπορείς χρησιμοποιήσει τώρα στο ChatGPT είναι το default που λέμε. Το plus δηλαδή, αλλά το default. Το απλό το plus. Αλλά αυτό είναι σίγουρα κάτι που θα φτιαχθεί στο μέλλον. Δηλαδή είναι ακόμα σε δοκιμαστική φάση, όπω είπε. Ναι. Οπότε θα έχει πολύ καλύτερε δυνατότητε όταν θα είναι έτοιμο. Δε τι γράφει για εσά το ChatGPT 4. Ναι, είναι, είναι, πολύ καλύτερο. Δηλαδή έχει πιάσει ακριβώ το, το νόημα, το τι κάνουμε σαν εταιρεία, το, το πλεονέκτημά μα, που είναι ότι ουσιαστικά Δίνουμε έμφαση στο να δημιουργούμε original content για την εταιρεία την οποία αναλαμβάνουμε. Άρα, δηλαδή, η περίληψη που έβγαλε αυτή από τον Τάνι είναι πολύ καλύτερη. Ναι. Mm. Άρα, ουσιαστικά εντάξει, βγάζει πιο ουσιαστικό content, έτσι. Ναι, βάζει είναι πιο... καλύτερο αποτέλεσμα. Πώς. Θα το χρησιμοποιούσα καλύτερα. Μπορεί να είναι πιο μικρό σαν αποτέλεσμα. Μπορεί, μπορεί να, μπορεί να, μπορεί να είναι... το κάνει κι άλλο. Μπορεί να το πεις μετά ότι... Κάνει extend αυτός αλλά είναι πιο στοχευμένο, δηλαδή έχει πιάσει την ουσία. Ενώ στο άλλο απλά υπήρχε μια παρουσίαση των υπηρεσιών. Βέβαια είναι και το τι θέλει κανεί. Δηλαδή θα μπορούσαμε αντίστοιχα να έχουμε κάποια στοιχεία από ένα report, οικονομικό για παράδειγμα. Και να πούμε, κάνε μας μια ανάλυση για αυτή την επιχείρηση με βάση αυτά τα, τα δεδομένα. Είναι κάτι που θα μπορούσε να το κάνει. Ναι, άμα το βάλει ένα report μια επιχείρηση μέσα και του πει, κάνε μια ανάλυση Ακόμα κιόλα, πώ να σου το πω, ε, πώ να βγάλει ακριβή στοιχεία οικονομικά για τη συγκεκριμένη εταιρεία, θα στα βγάλει. Και να πούμε κιόλα ότι και business plan ε, του έχω ζητήσει δοκιμαστικά να γράψει και μου το έχει κάνει. Ακριβώ, να βγάζει business plan για πλάκα. Βέβαια, πω, μπορεί... Πολύ απλό, βέβαια. Ε, ναι, είναι απλοϊκό. Είναι πολύ απλοϊκό. Θέλει μετά να μπει ο ανθρώπινο παράγοντα, να το δουλέψει. Ναι. ναι. Επίση, για να σου βγάλει ένα πιο δομημένο business plan, θα πρέπει να το βάλει περισσότερα δεδομένα. Και πιο ουσιαστικά δεδομένα μέσα για το τι business plan ακριβώ χρειάζεσαι. Ωραία, και μια και πήγαμε στα πιο οικονομικά, εντάξει, περιμένουμε να δούμε τι θα βγάλει και για την Blue Rocket. Ναι. Θα μπορούσαμε με κάποιο τρόπο να συνδεθεί με το Excel, μια και μιλάμε για ε, οικονομικά στοιχεία και ανάλυση αριθμών. Ακριβώ, μπορεί. Μπορεί, για παράδειγμα, αρχικά, αρχικά ξέρει, ξέρει, ναι, γνωρίζει βασικά, αλλά μπορώ να σου το δείξω κιόλα functions, δηλαδή συναρτήσεις που έχει το excel, έτσι. Οπότε, αν για παράδειγμα εσύ θέλεις να του πεις, βγάλουμε μου για παράδειγμα το sum, το summarize, ή γενικότερα να κάνεις την πρόσθεση ε, 10 κελιών, θα στο το κάνω. Αρκεί βέβαια όμως να βάλεις όχι τα κελιά αυτά καθ' αυτά, αλλά να πάρεις copy και να κάνεις paste μέσα στο συγκεκριμένο κανάλι ε, αυτά που έχει βάλει σαν δεδομένα μέσα στο Excel, έτσι. Μπορούμε μετά να κάνουμε και ένα πρακτικό παράδειγμα, να το δούμε στην πράξη. Ναι, Και αν και νομίζω. Παίζει να έχω και ένα παράδειγμα. Που κάνει δοκιμαστικό παλιότερα. Τώρα γενικότερα κάνει mm. ένα extended version του Summer. Πάνω. Forward Thinking Company, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Ισχύει. Έχει γράψει το ίδιο πράγμα, αλλά είναι πιο extended. Έχει βάλει και κάποια επιπλέον στατιστικά. Και επίση εδώ πέρα του λέει κιόλα να δείξει και τον σκοπό τη επιχείρηση, έτσι. Ακριβώ. Και τώρα μια ερώτηση πάνω σε αυτό. Εμεί τώρα του ναι. δώσαμε κάποια, δε, κάποια, στοιχεία για την Blue Rocket. Τα οποία προφανώ δεν τα είχε πριν. Τώρα, αν ένα άλλο χρήστη ρωτήσει για την Blue Rocket, θα του βγάλει τα συγκεκριμένα δεδομένα. Τι δε και μα έτωσε να δούμε. Βέβαια δεν έχουμε εικόνα από το δικό μου λάπτοπ για να το δει ο κόσμο, αλλά. Ωραία, <laughs> χιάστε το κάνω εγώ, κοίτα. Θα το κάνω σαν τέτοιο, σαν κόκκινητο. Ε, mm -hmm. Σωστό. Βέβαια, όμω πρέπει να πω πάλι το λογαριασμό μου. Ναι, ναι, θα πάω από το Α, δικό το... μου. Εντάξει, Δεν θα το δει ο κόσμο στην εφημερίδα του, αλλά θα του πούμε τι έγινε. Ναι. Εγώ γενικότερα πιστεύω ότι δεν θα βγάλει κάποιο αποτέλεσμα. Για το είναι Blue Rocket, για παράδειγμα. Μέχρι εσύ να το βρει αυτό, πάω εγώ στο κομμάτι του Excel που λέγαμε. Βέβαια, θα μπορούσαμε να το δοκιμάσουμε και στα ελληνικά τι μπορεί να κάνει με κάποιο άρθρο από το Business Review Gris. Να μα κάνει την περίληψη του άρθρου, για παράδειγμα. Στα ελληνικά θα μα πάρει μια μέρα να το κάνεις. Όντως. Να είναι πολύ αργό. Δεν, φταίει το κομμάτι των ελληνικών. Δεν έχει τόσο πολλά... Δεν έχει τόσο πολλά στα ελληνικά για να μπορέσει να έχει μια δομημένη και να βγάλει με πολύ ωραίο τρόπο ελληνικό περιεχόμενο πίσω. Τέλεια. Λοιπόν, ρωτάω, what do you know about Blue Rocket content agency Ε, ναι, τώρα εμένα μου λέει ότι δεν έχει ε, τέτοια access. και μου πετάει μια γενική απάντηση. Και εδώ μεταξύ βγάζει και κάποια δεδομένα τα οποία δεν ισχύουν εκτός αν έχουμε και ανταγωνιστές στο Σαν Φραντσίσκο. Ναι, γίνει γενικότερα πιο... Ε, γιατί δεν έχετε φτιαχτεί στο Σαν Φραντσίσκο το 2012, έτσι. Προφανώ. Είναι πιο συγκεκριμένο στο για την Blue Rocket στην Ελλάδα, για παράδειγμα, και βάλει και πότε μπορεί να γίνεται founded. Βέβαια δεν θα έχει δεδομένα, γιατί έγινε, πριν, έγινε μετά το 2021 ε, ουσιαστικά το επίσημο founded. Ε, άρα, The Blue Rocket Content Agency in Greece. Να κάνει προφανώς apologize, την έχει αυτή την ευγένεια έμφυτη. Ναι, δεν έχει. δεν έχει. Επειδή είναι μέχρι το Σεπτέμβριο του 2021, δεν έχει δεδομένα. Άρα δεν έχει πάρει αυτό που το έβαλε εσύ. Α βάλουμε μια άλλη ελληνική επιχείρηση γνωστή. Α το δούμε εδώ όμω, γιατί δεν έχουμε εικόνα σε σένα. Δώσουμε μια ελληνική επιχείρηση γνωστή να τη χρησιμοποιήσουμε εδώ. Μια γνωστή ελληνική επιχείρηση. Βασικά πάμε την ε, Expo Wealth, η οποία ε, νομίζω ότι ήταν βασικά σίγουρα. Μια εταιρεία πριν από το 2021. Είναι και η εταιρεία που έχει χορηγήσει τα, τα τελευταία business talks τη σεζόν. Οπότε τους αγαπάμε ιδιαίτερα και γι' αυτό... ExpoT είναι X ex, με κεφαλαίο X spot. Το είπα, έτσι. E, spot με s. Ακριβώς. Ναι. Wealth. Wealth in Greece, έτσι. Για mm -hmm. yeah, Ακριβώ. Wealth management company based in Greece that offers a range of investment solutions and financial services to its clients. Έπεσε mm -hmm. μέσα. Έπεσε μέσα, ακριβώς. Είναι σχεδόν mm -hmm. το μήνυμα που λέω και εγώ στα βίντεο. Στα Ουσιαστικά όταν πρέπει να διαφημίσουμε τη συγκεκριμένη εταιρεία να την. Mm -hmm. ε, κάνουμε γνωστοί στον κόσμο περισσότερο. Άρα πέρασε και με το συγκεκριμένο challenge, έτσι. Ναι. Και τώρα στο κομμάτι του Excel που λέγαμε πριν. Όπω το Excel ουσιαστικά τώρα εγώ έχω χρησιμοποιήσει παλιότερα ένα άλλο chatbox, ε, chat box, εντάξει. Οπότε έχω να δείξω δεδομένα εδώ πέρα. Κάτσε το έχω πριν λίγο. Δώσουμε ένα λεπτό. Και είναι κάτι που μπορεί να το κάνει ο καθένα. Είναι στην ε έκδοση την οποία είναι ουσιαστικά επιπληρωμή. Ο καθένα μπορεί να το κάνει, γιατί εγώ τι έκανα εδώ πέρα, κοίτα. Mm -hmm. ε, εδώ έχω χρησιμοποιήσει ένα, καινούριο καινούργιο workbook, εντάξει, του λέω. Regarding the following Excel workbook που είχα ανοίξει ουσιαστικά εγώ ένα φίλο εργασία Excel, το έβαλα market και revenue. Βλέπει Αμερική, Ινδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Φιλιππίνε, Καναδά, Αυστραλία. Δίπλα τα revenue, εντάξει και του λέω. Can you please analyze the revenues data for our market over the past year. Και ξεκινάει και γράφει. Τι γράφει εδώ πέρα. Για να μπορέσει να κάνει identify λέει, το total revenue χρειάζεται συνάρτηση sum. Ωραία. Και έχει πιάσει και τα κελιά. Γιατί κοίτατε υπολογίζει εδώ. Εδώ δεν το έχω βάλει κελί. Βλέπει. Εδώ πέρα δεν το έχω βάλει συγκεκριμένο κελί. Δηλαδή δεν έχω βάλει ότι το market είναι το α, το revenue είναι το β. Στην πραγματικότητα είναι όμω ότι σε μένα το Α, η Α στήλη ήταν το Market και η Β στήλη ήταν το Revenue και εδώ πέρα και τι γράφει. Sum Β2 με Β11. Επειδή είναι... τα έχει βάλει όμω με την σωστή στιχη ουσιαστικά. Ναι. Άρα θεωρεί ότι εδώ να πέρα... Έχουν κάνει copy-paste ναι. από το Excel. Άρα μπορούμε να κάνουμε copy-paste τα δεδομένα από το Excel και θα Ακριβώς. καταλάβει το chat GPT ότι θα καταλάβει τα κελιά ουσιαστικά πώς το πείτε πίσω και από αυτό. Και τι άλλο καλό με το Excel έχει, άμα πάρω εγώ την εντολή Σαμ την πάρω copy, εντάξει. Άμα ανοίξω ένα καινούριο chat box και του πω για παράδειγμα ότι βοήθησε με να καταλάβω το συγκεκριμένο function. Εντάξει, λοιπόν. Θα μου βγάλει υλικό σχετικά με αυτό. Βλέπει, κοίτα. Spreadsheets, εντάξει, values sales mm. από το Β2 μέχρι το Β11 και να σου δώσει γενικότερα το συνολικό αποτέλεσμα. Γενικά, πόση κριτική σκέψη έχει, δηλαδή mm. μπορεί να του βάλει δεδομένα, έστω ότι ας πούμε, θες να επενδύσει σε μια εταιρεία, είσαι επενδυτή και παίρνει κάποια δεδομένα από ένα Excel που σου έχουν στείλει. Δεν έχει κριτική έστω σκέψη. Έστω ότι είσαι angel ένα, investing. Ναι. ναι. Ενώ ναι, ότι. Αν τα δεδομένα του... σωστά. Ναι, αν το ναι. ρωτήσεις ρωτήσει, α πούμε. Αξίζει η επένδυση σε αυτή την εταιρεία με γνώμονα ότι εγώ θέλω να βγάλω πίσω τα λεφτά μου σε πέντε χρόνια και με ενδιαφέρει να έχω access, ξέρω εγώ, σε ένα δίκτυο. Κοίτα, γενικότερα, όσο πιο πολλά δεδομένα του δώσει, εντάξει, θα σου δώσει πιο ακριβή ε, απάντηση. Βέβαια, πάλι, εφόσον του βάλει το ενδεχόμενο ότι αν αξίζει να επενδύσω, δεν θα πάει με βάση το γνώμο γενικότερα τη δικιά σου κριτική σκέψη. Ναι, θα, θα, θα του πω, πω ότι με, με βάση αυτά τα κριτήρια, βέβαια. Ναι, θα πάει με βάση τα δεδομένα, θα σου δώσει δύο ίσω επιλογέ σχετικά με αυτό. Πολύ ωραία. Έχει κάποιο άλλο παράδειγμα να μα δείξει πάνω σε αυτό, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον και σίγουρα μα παρακολουθεί κόσμο πιο business, πιο corporate. Παράδειγμα σχετικά με το αν πρέπει να επενδύσει κάποιο όχι. Με τη χρήση του Excel, αν μπορούμε να βρούμε τώρα ένα. Δεν έχω κάτι. Δεν έχω κάτι σχετικά με το, με το Excel παραπάνω. Πρέπει να δημιουργήσουμε κάτι. Δεν ξέρω, αλλά χρειάζομαστε δεδομένα. Έχει δεδομένα για να. Ε, έχω τα δικά μας εταιρικά τότε. που δεν θα τα βγάλουμε τώρα live. Τότε, δυστυχώς, δεν θα μάθουμε αν πρέπει να επενδύσεις στην Blue Rocket. Η απάντηση είναι ναι, ναι δεν χρειάζεται το chat. <laughs> 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 λοιπόν, έχουμε μια ωραία ερώτηση τώρα. Λέει κάποιος, είχα δει σε ένα βίντεο στο YouTube, ότι μπορεί να φτιάξει την πιο περίεργη εικόνα που μπορεί κάποιο να φανταστεί. Εννοώντας για το chat GPT. Ισχύει αυτό, δηλαδή εκτός από κείμενο το chat GPT μπορεί να μας δημιουργήσει και εικόνες το ChatGPT γενικότερα όταν θα έχει full ε, όταν θα έχει γενικότερα τα full capabilities που λέμε όλες τις δυναμικές που έχουν υποσχεθεί επειδή είναι multimodal θα μπορεί να χρησιμοποιεί τη OpenAI το DALI μια άλλη υπηρεσία για να βγάζει ε, image generation, να βγάζει γενικότερα εικόνες αλλά το ChatGPT στη μορφή που είναι δεν μπορεί να βγάλει εικόνα άμα δεν χρησιμοποιήσεις κάποιες εναλλακτικές να σπάσει τους περιορισμούς για να μπορέσει να βγάλει εικόνα. Για μένα δεν χρησιμοποιώ το ChatGPT για να βγάλω εικόνα γιατί δεν αξίζει. Χρησιμοποιώ άλλη είδους υπηρεσία. Άμα ενδιαφέρει δηλαδή κάποιο να του πω τρόπο να βγάλει μια όμορφη εικόνα δεν θα προτείνω το ChatGPT. Τι μπορεί να, Τι μπορεί να προτείνει όμω, Δηλαδή, πώ μπορεί κάποιο να φτιάξει μια. με τη χρήση τε... τη τεχνητή νοημοσύνη. Ναι, ναι, ναι. Να φτιάξει μια εικόνα που Ίσως να, να, συνδέεται και με το chat. Δηλαδή να γράψει το chat με, ένα, με, κάποιο πρόσθετο ίσω να δημιουργηθεί συγκεκριμένη εικόνα. Κοίτα. Γενικότερα για μένα το Champions League στο κομμάτι τη εικόνα και τη δημιουργία είναι το Mid Journey. Το Mid Journey έχω κιόλα να δείξω στον κόσμο πώ δουλεύει. Όχι πώ δουλεύει, ακόμα και τρόπους να χρησιμοποιήσει κάποιε εναλλακτικέ για να κάνει blending που λέμε εικόνα με εικόνα, να μπορέσει να σκεφτεί γενικότερα να βγάλει μια εικόνα. Τώρα για το chat GPT που είπες, θα μπορούσαμε να πούμε για παράδειγμα, να ανοίξουμε ένα καινούριο κανάλι επικοινωνίας και να πούμε δημιούργησέ μου ένα prompt για το mid journey. Μια εικόνα, μια εικόνα ενός γραφείου ας πούμε, εντάξει, ενός business γραφείου. Και εννοείται ότι επειδή η ερώτηση ήταν και για την πιο περίεργη εικόνα που έχει γίνει ποτέ, ότι μπορούμε να το βάλουμε κιόλα να σχεδιάσει περίεργα πράγματα. Ναι, θα το δοκιμάσουμε. Mm. Αλλά πάμε τώρα με το γραφείο. Το πιο έτσι. απλό. Άρα ουσιαστικά η διαδικασία είναι ότι λέμε στο chat να περιγράψει το ίδιο μια εικόνα. Ναι. Άρα αντί να την περιγράψουμε εμεί, του, του, του την περιγράφουμε πρόχειρα και εκείνο την περιγράφει πιο αναλυτικά ουσιαστικά. Αλλά και με έναν τρόπο που θα την αναγνωρίσει ένα άλλο AI mm. για να μπορέσει να τη δημιουργήσει. Εντάξει, γενικότερα τα πόντ τα διαβάζουν έτσι κι αλλιώ. Μπα δεν μου άρεσε αυτό που βγάζει. Ε, το πηγαίνει λίγο διαφορετικά. Δεν, δεν τον βοηθάω εγώ βασικά, δεν είναι ότι είναι χαζό. Εγώ ουσιαστικά που του γράφω αυτά τα πράγματα δεν μπορώ να του εξηγήσω ακριβώ τι θέλω να κάνει. Γίνεται αυτό το πράγμα. Α πάμε να δούμε στο Mid Journey γενικότερα πώ μπορεί να χρησιμοποιήσει για να δημιουργήσει εικόνε. Εγώ βέβαια επειδή είμαι και συνδρομητή στο Mid Journey και γενικότερα το χρησιμοποιώ μήνε τώρα, έχω ανοίξει όλα τα κανάλια που έχει το Mid Journey, ενώ στην πραγματικότητα είναι ένα χρήστη που ξεκινάει για πρώτη φορά, έχει τα λεγόμενα Newbies κανάλια. Όπου εδώ πέρα πάλι κάνει image generation, με ξεκινάει τα ποιότητα γενικότερα που βγάζει. Ναι. Έτσι. Αυτό το περιβάλλον είναι το Discord, σωστά. Discord, μόνο Discord. Στο Mid Journey πηγαίνει στο. Α πάμε να δείξουμε το site. Μπαίνει στο Mid Journey, εντάξει. Όχι αυτό, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Αυτό είναι ένα άλλο το οποίο χρησιμοποιεί. Είναι χορηγούμενο, ναι. Ναι, δεν ξέρω τι είναι. Μπαίνει στο Mid Journey, τη mm. σελίδα. και εδώ πέρα ουσιαστικά κάνει sign up, join the beta, μπαίνει στο Discord. Εντάξει. Κάνεις ένα sign in ουσιαστικά, μπαίνει στο Discord απευθεία και μετά χρησιμοποιεί το application για να σε βάλει στο περιβάλλον του. Ουσιαστικά να το server, το Mid Journey. Εντάξει. Αυτό είναι δωρεάν ή είναι επιπληρωμή. Έχει 25 credits δωρεάν στην αρχή που βέβαια θα το απογορεύσουν και αυτό θα πάει απευθεία ο επιπληρωμή. Είναι νομίζω για μένα μια, ένα subscription που αξίζει 100% τα λεφτά του. Και όχι ότι θα γίνει digital creator ξαφνικά. Αυτό δεν πρέπει να ξεφεύγουμε από το τι ακριβώ θέλουμε να κάνουμε με το πού μπορούμε να φτάσουμε. Δηλαδή, άμα είναι να χρησιμοποιήσει το Mid Journey για να πα να πάρει δουλειέ από digital creators, Είσαι γελασμένο, έτσι. Αλλά άμα θες χρησιμοποιήσεις να το κάνεις για να φτιάξεις μια εικόνα, είναι τρομερό. Πώς ξεκινάς να φτιάχνεις εικόνες. Υπάρχει το imagine, εντάξει. Slash imagine και μετά από ό,τι βλέπεις εδώ πέρα σου λέει βάλει το δικό σου prompt, Όπου εδώ πέρα τι θέλουμε. A business desk, εντάξει. Full realistic. And full detailed. Πάμε να δούμε τώρα τι εικόνε θα μα βγάλει, Και αυτέ οι εικόνε που βλέπουμε εδώ πέρα είναι ουσιαστικά αιτήματα που κάνουν κάποιοι άλλοι. Ναι, χρήστες. είναι χρήστε. Και αυτέ οι εικόνε δεν έχουν copyright, είναι δικέ σου. Καταλαβε. Προσπαθεί να βγάλει κάτι. Τώρα βλέπει, είναι στο 0% ακόμα. Ξεκινάει και δημιουργεί, δημιουργεί, δημιουργεί. Και θα μα βγάλει τώρα σε λίγο. Το αποτέλεσμα. Και έχει και δεδομένα. Δεν μπορεί να του πει, για παράδειγμα, ε, «κάνα μου το πρόσωπο του Ιησού» όπω ε, το φαντάζεσαι, σύμφωνα με τι γραφέ π.χ. Ναι, κοίτα. να business desk. Δεν είναι. Ναι. Πήρε βέβαια και το έκανε πιο έτσι. Ε, vintage, να το πούμε. <laughs> κοίτα, τώρα όμω τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε να κάνουμε, να το πω. copy link. Εντάξει, να πάω εδώ και να το γράψω imagine να βάση αυτό το link, a pixel art business desk. Ε, και ποιο είναι το link το οποίο του έβαλες. Το από πάνω, αυτές Α. οι τέσσερις φωτογραφίες. Και τώρα σωστά περιμένουμε να δημιουργήσει καινούργιε εικόνες, καινούργιο υλικό. Για να δούμε, περιμένουμε. Γενικά yeah. έχει όντω πολύ ενδιαφέρον αυτό το πρόσθετο. Μπορεί να μην είναι το chat GPT, αλλά είναι τεχνητή νοημοσύνη και είναι chat. Ναι, yeah, η OpenAI έχει γενικότερα τον Ταλί. Αλλά το Ταλί είναι σαν να λέμε γάμο τοπικό Αθήνα και το Mid Journey είναι Champions League. Δεν συγκρίνονται τα αποτελέσματα που βγάζει και ο τρόπο που τα βγάζει γενικότερα. Κάπου εδώ πέρα πρέπει να είναι η εικόνα μα. Να τη. Κοίτα. ένα ολοκληρωμένο γραφείο. Εντάξει, και είπε mm. Στην εικόνα του Ιησού, ε. Ωραία. Θε να δοκιμάσουμε να πούμε στα θρησκευτικά τώρα, δηλαδή. Mm -hmm. Έχουμε και πολύ ε, ενδιαφέρουσε ερωτήσει. Τις... Ε, Α mm. δούμε και λίγο το πρόσωπο του Ιησού και θα πούμε. Πώ λέγεται αυτή. η σειρά που παίζει γενικότερα συνέχεια κάθε Πάσχα στον Αντένα, να ε, βοηθήσω από τη Ναζαρέτ. Ναι, όμω ε, η, η σειρά, ρε παιδί μου, ελά, έχει συγκεκριμένο. Ο όνομα. Τζεφιρέλη. Το ναι. Ναι. Ε, να, να πάμε να του ζητήσουμε να βγάλουμε ουσιαστικά με τον Φράγκο Τζεφιρέλη. Ε, δεν ξέρω αν θα το πετύχει, αλλά μου ήρθε mm. τώρα μια φλασιά έτσι. Βλέπουμε μια τοποθέτηση εδώ πέρα που λένε για τον Tech2MeAboutit, που είναι ένα YouTuber Έλληνα, πάρα πολύ καλό. Ο οποίο έχει φτιάξει βίντεο κλειπ με τεχνητή νοημοσύνη. Βίντεο κλειπ. Βίντεο Αλήθεια. Άρα, φαντάζομαι ότι τεχνητή νοημοσύνη για να το έχει κάνει κάποιο δίνει τη δυνατότητα ακόμα και δημιουργία ολόκληρου βίντεο κλειπ. Τα πάντα μπορεί να κάνει με τεχνητή νοημοσύνη. Και γενικότερα, νομίζω έχω και μια σελίδα που μπορεί να βρει σχεδόν τα περισσότερα εργαλεία που υπάρχουν από voice generator, από text to speech, από οτιδήποτε θέλει. Ε, για οποιονδήποτε χρήση ενδιαφέρει. Τον μπορώ να το δείξουμε και αυτό αν του ενδιαφέρει. Ναι, ναι, βεβαίω. Είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί εκτό από το ChatGPT, το, που το γνωρίσαμε όλοι τώρα και το χρησιμοποιούν όλοι, υπάρχουν άπειρα εργαλεία. Ναι, ε, μπορώ, μπορώ, νοήμας, μπορώ να τα δείξω γενικότερα. Μπορώ να δείξω την ιστοσελίδα. Ε, λέγεται νομίζω Rundown, κάπω έτσι, AI Tools. Θα το βρούμε ή Super Store of AI Tools. Θα το βρω, νομίζω κάπου το έχω στο ιστορικό. Οπότε θα μπορέσω να, να τους δείξω με διάφορα εργαλεία. Δεν νομίζω να πιάσει τον φράγκο Τζεφυρίλη, αλλά εντάξει. Προσπαθεί να βγάλει τον Ιησού κάπω. Θα δείξει τώρα τι θα βγάλει. Σε αυτή τη φάση είναι λίγο περίεργα τα αποτελέσματα. Ναι, πάντα είναι περίεργα στο 30% και 60%. Στο 100% αλλάζει. Και γενικότερα να ξέρει όταν πα να κάνει scale up, αυτά είναι τα αποτελέσματα. Ωραία, δεν είναι αυτό. Ναι, ναι. Αν όμω πάω να κάνω τώρα εγώ scale up για παράδειγμα το U4 που λέει, τι του ζητάω, από τις 4 εικόνες που βλέπουμε, κάνε μου scale up σαν με εικόνα την τέταρτη. Μία, δύο, τρία, τέσσερα. Βλέπεις, οπότε τώρα θα μου βγάλει μόνο τη συγκεκριμένη μορφή. Πολύ ωραία εικόνα εδώ πέρα. να κάποιος ενδιαφέρεται για γυμνασμένους. Και πάμε λίγο πιο κάτω να δούμε Κάτσε να δοκιμάσουμε την εμφανίσει. Πολύ αρτίστικο εδώ πέρα βλέπεις. Τι γράφει ο άλλος, κοίτα πόσα πράγματα, δηλαδή όσο πιο πολύ επεξεργάζεσαι και δημιουργείς πράγματα, τόσο πιο ωραία αποτελέσματα σου βγάζει. Είναι το ίδιο πράγμα που λέγαμε πριν. Κοίτα εδώ, κοίτα εικόνα. Δηλαδή δεν σου θυμίζει κάτι vintage, κάτι ουσιαστικά πιο artistic. Ναι. Κάτσε να δω που θα μου βγάλει την εικόνα, σου δείξω τη διαφορά με το scale και μετά να πάμε να τους δείξουμε πού μπορούν να βρουν ένα σωρό εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Για να δούμε το scale up, καθυστερεί λίγο. Κρατάμε τον κόσμο σε αγωνία αυτή τη στιγμή. Μας στέλνουν και φωτιές εδώ πέρα. Για να δούμε το scale lab. Εγώ του ζήτησα το U4. Άρα την τέταρτη εικόνα εδώ. Α, Πολύ παίζεται αυτό εκεί πέρα ο τύπο. Α, το, το scale Οπότε τι μπορώ να κάνω. Πολύ ωραία γενικότερα εικόνα. Θυμίζει κάτι σε τέτοια εποχή η Ιερουσαλήμ, δηλαδή να βγαίνεις, open browser και μετά τι κάνω, save image as και σωστικά την κάνω png αρχείο και την έχω στον υπολογιστή μου. Και είναι δικιά μου, δεν υπάρχει αντίστοιχη τέτοια εικόνα να την βρεις στο διαδίκτυο πουθενά. Αυτό είναι το φανταστικό. Ναι, χωρίς copyright. content. Ακριβώς. Οπότε πάμε και μια τελευταία ερώτηση πριν το κλείσουμε, γιατί είμαστε εδώ αρκετή ώρα, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, ναι. αλλά δεν θέλουμε να κοράσουμε τον κόσμο. Ε, για, για, τη startup συγκεκριμένα. Πώς μπορεί μια startup να την επηρεάσει το ChatGPT. Αρχικά είναι πολύ λάθος κάποια άρθρα που είχα διαβάσει παλιότερα ότι startup χρησιμοποιεί το ChatGPT ως υποκατάστατο του ανθρώπινου παράγοντα. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται να μπορέσει μια startup να γίνει και scale-up και να μπορέσει να μπει και στην αγορά χωρίς τον ανθρώπινο παράγοντα. Μπορεί όμως να το χρησιμοποιήσει για να κάνει τις εργασίες της και τα task πιο γρήγορα δηλαδή στην, παραγω... στην παραγωγικότητα μπορεί να την βοηθήσει την startup καταλαβες γιατί για παράδειγμα θα σου έρθει κάτι να πρέπει να φτιάξει ένα content με βάση ένα συγκεκριμένο μοντέλο εργασίας και γενικότερα ένα προϊόν που έχεις εντάξει και θες να βάλεις και το content να γίνει με τέτοιον τρόπο ώστε να είναι κατανοητό για παράδειγμα για σένα π.χ. ας πούμε ότι θέλω να φτιάξω ένα web3 περιβάλλον, ξέρω εγώ. Εντάξει. Εσύ δεν ξέρει είναι το Web3. Εγώ έχω τη startup και θέλω να φτιάξω content περιεχόμενο που να είναι απλοϊκό για σένα. Θα πάω να το χρησιμοποιήσω με το ChatGPT. Άρα θα μου κάνει τη δουλειά που θα έπρεπε εγώ να σκεφτώ, να κάτσω, να γράψω και με την κούρασή μου κιόλα να μπορέσω να βγάλω ένα υλικό καθαρό για σένα. Το ChatGPT που δεν κουράζεται, θα το βγάλει και θα στο δώσει στο πιάτο εύκολο και εύχριστο. Ένα μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι είναι ακούραστο, σίγουρα. Ε, ναι. και μπορείς, εντάξει, αν δεν πέσει στο σερβερ, βέβαια. Ε, ναι, σίγουρα. <laughs> αλλά σίγουρα είναι κάτι που μπορεί να αντιμετωπιστεί. Δηλαδή θα μπει κάποια στιγμή, θα, θα έχει φτιαχτεί και συνεχίζει ε, τη δουλειά που έχει αφήσει στη μέση. Ακριβώ. Πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ήταν ε, για πρώτη φορά τα πήγαμε πάρα πολύ καλά. Ε, δεν ξέρω, ήδη και εγώ έμαθα πάρα πολλά πράγματα από σένα που δεν τα γνώριζα. Ελπίζω όσοι μα παρακολούθησαν να έμαθαν πολύ χρήσιμα. Εργαλεία, χρήσιμου τρόπου που μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ChatGPT και γενικότερα να έχουν προβληματιστεί θετικά όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη συνολικότερα και το πώ μπορεί να επηρεάσει τι δουλειέ μα, την αγορά εργασία τις τι επιχειρήσει. Mm -hmm. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μοιράστηκε όλη αυτή τη γνώση μαζί μα. Και εγώ ευχαριστώ που ήμουν εδώ πέρα στην παρέα και που μπορέσαμε να δείξουμε στον κόσμο πράγματα που θα κάνουν τη ζωή τους πιο εύκολη. Γιατί ουσιαστικά η τεχνολογία τι κάνει έχει δημιουργηθεί για να κάνει τη ζωή μας πιο απλοϊκή. Αυτό είναι τέλειο για κλείσιμο, οπότε μια και αναφέρθηκες και στο κοινό μας, το αγαπημένο μας κοινό, ευχαριστούμε πάρα πολύ όσους, όσους μας παρακολουθήσατε, όσοι μείνατε από την αρχή μέχρι το τέλος μαζί μας και φυσικά όσους γράψατε τις ερωτήσεις σας για να τις απαντήσει ο Απόστολος και εννοείται πως αν θέλετε, μόλις ολοκληρωθεί αυτό το live, στο βίντεο το οποίο θα ανεβάσουμε, θα έχουμε κάτω στην περιγραφή το link με το προφίλ του Απόστολου στο LinkedIn. Μπορείτε να τον ρωτήσετε ό,τι θέλετε σχετικά με το ChatGPT. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλή συνέχεια.